είναι τόσο καλή, ήταν τόσο καλή η Ευρωλίγα φέτος και τόσο ανταγωνιστική, ή ήταν και λίγο μέτρια η σεζόν στο NBA. Μιλάμε για το ενδιαφέρον του κόσμου. Άρα δεν ρωτάω αν θέλουμε All-Star Games στην Ευρωλίγα. Κατά τη γνώμη μου, όσο και αν ας πούμε ακούγεται ωραίο κτλ., μπορεί να δουλέψει 1-2 χρόνια. Ναι. Το Coupe Παντελή είναι πολύ πιο επιδραστικό. Δηλαδή, το NBA Cup από που προέκυψε. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε, σε ουδέτερη έδρα, στο Las Vegas και. Δηλαδή, okay, αυτό είναι ξεπατήκωμα. Άρα, περιμένουμε τους Ρώσους. Αν επιστρέψουν οι Ρώσοι, αυτόματα υπάρχει τεράστιο θέμα. Και αυτό μπορεί να γίνει και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, το crossover επεισόδιο που κανείς δεν ζήτησε, αλλά εμείς το κάνουμε. Και δεν περίμενε κιόλας. Και δεν περίμενε κανένας. Λοιπόν. Εντάξει, σίγουρα δεν το ζήτησε κανείς. Μπράβο. Αλλά πιστεύω ότι αφού το δούνε θα το ξαναζητήσουν. Θα το ξαναζητήσουν, λες, ε. Και εντάξει, είναι crossover επεισόδιο γιατί έχουμε ένα καινούριο κανάλι, το NBA Hoops, και πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί. Όλο το υλικό από το NBA εκεί θα καταλήγει αργά ή γρήγορα. Ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά να μαζεύει κόσμο. Θέλουμε να μαζέψει ακόμα περισσότερο γιατί πιστεύουμε ότι το NBA, παρότι η δημοτικότητά του έχει πέσει στα μέρη μας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το φοβερό πικ που έκανε όταν ο Γιάννης πήρε το πρωτάθλημα, παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα στον κόσμο και έχει ένα πολύ συμπαγές κοινό. Σωστό. Πριν ξεκινήσουμε να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση που έχω και εδώ πέρα. Λοιπόν, κρατάω μια μπάλα με μια υπογραφή πολύ σημαντική, Dominic Wilkins. Αυτή η μπάλα προφανώς δεν θα καταλήξει στα χέρια μας. Θα την έχουμε giveaway, οπότε θα μείνετε συντονισμένοι τις επόμενες μέρες στο Instagram του Europe's Greece για να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και να μπορείτε να την κάνετε δική σας. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Nick. Έχουμε γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Έχουμε και μια συνέντευξη επίσης που θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ναι, θα τη δείτε και αυτή. Και όποιος την πάρει, εντάξει. Καλό να την κρατήσει, μην δούμε σε κανένα eBay. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι, γιατί και σεβασμό στο μεμοραμπίλαιο της σε κανένα γήπεδο, έτσι. Όχι, καλά. Αυτό σίγουρα. Okay. Ας μείνει λίγο στο σπίτι. Λοιπόν, φυλαγμένη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, να κάνουμε τη μίξη που λέγαμε, Ευρωλίγα με NBA. Και θέλω να κάνω την πρώτη ερώτηση. Γίνεται. Όλα γίνονται. Μπάσκετ. Θέλω να κάνω την πρώτη ερώτηση. Δεν εξετάζω το γεγονός ότι είχε πολύ ενδιαφέρον στην Ελλάδα η Ευρωλίγκα λόγω και κατάληξης και δύο ελληνικών ομάδων κτλ. Και κατάκτηση από τον Παναθηναϊκό, εννοείται. Ήταν τόσο καλή η Ευρωλίγκα φέτος και τόσο ανταγωνιστική, ή ήταν και λίγο μέτρια η σεζόν στο NBA. Μιλάω πάντα για το ενδιαφέρον του κόσμου. Πού είναι η αλήθεια. Κοίτα να δεις, τώρα δεν ξέρω αν το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Και επειδή είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα τη δείτε τις επόμενες μέρες με τον Γκούτσι Τούδη για αυτό το θέμα, για το πώς τελειώνει η Ευρωλίγκα και το πώς τελειώνει το NBA. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα για τον μέσο μπασκετικό φύλαθλο που μπορεί να μην έχει δει όλη την υπόλοιπη σεζόν, είναι πολύ εύκολο να πει τι έχουμε. Α, Final Four. Σωστά. Βλέπω 4 μάτς ένα Σαββατοκύριακο, βασικά 3. Το τέταρτο το βλέπει κανένα. Και παίκτες, άμα μπορούσαν να φεύγανε από το γήπεδο. Σωστό. Και με μια χαρά. Δηλαδή είναι το φορμάτ του Final Four τέτοιο που δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αν η τελική δεν είναι καλή. Και η τελική του NBA είναι γεγονός, τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις θεαματικότητες που έχουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, κάναν όλη πλάκα ότι ας πούμε προς Θεού μην είναι η τελική Dallas Pacers, όχι γιατί είναι κακές ομάδες, γιατί δεν θα τους δει κανένας από τους ουδέτερους. Από άποψη εμπορικότητας, ναι. Ναι, και αυτό είναι και μεγάλη παγίδα των σειρών play-off. Εντάξει, προφανώς η άποψη του coach του δει ότι μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις και προφανώς υπάρχουν και δύο μεγάλες συνήθως βάσει φιλάθλων που θα παρακολουθήσουν και στην Ευρωλίγκα μια σειρά play-off. Είναι απολύτως σωστή. Αλλά για τον ουδέτερο, μια σειρά play-off, ειδικά αν δεν είναι η top star του NBA διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή, συγκρίνουν στους τελικούς. Αν δεν είναι ανταγωνιστικά τα match, αν δεν είναι οι ομάδες μεγάλα brand. Εντάξει, οι Celtics προφανώς είναι, δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι γνωστό ότι θα ανοίγανε σαμπάνιες στο NBA, κάθε χρόνο η τελική ήταν Lakers-Celtics. Δηλαδή, καλά είναι αυτά που λέμε, ναι, καλά είναι αυτά που λέμε ότι δείχνει η Λίγκα πόσο ισορροπία έχει, ισονομία, και ναι. Πόσο μπορεί ας πούμε, κάποιος άλλος να πάρει το πρωτάθλημα και το είπαν και οι Αμερικανοί ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν διαφορετικό πρωταθλητή. Οκ, okay, καλό ακούγεται. Λέγαμε με τον Βαγγέλη και λέω ότι από το 19 ο πρωταθλητής δεν πηγαίνει ούτε τελικό περιφέρειας την επόμενη χρονιά. Ναι, δηλαδή καλό ακούγεται, οκ, okay, ναι, υπάρχει ισορροπία.
Αλλά δεν συζητάμε για αυτόν που θα δει ούτως ή άλλως στους τελικούς του NBA. Αυτόν τον έχει κερδίσει. Αυτόν τον έχει κερδίσει, ναι. Σωστό. Ο μέσος φιλάθλος που θα κοιτάξει γύρω-γύρω και σου λέει «Α, μπορεί να δω και αυτό», θέλει ό,τι καλύτερο. Και για το NBA, ας πούμε, το ό,τι καλύτερο, ανεξάρτητα από το σε τι κατάσταση βρίσκονται, έχει καταγραφεί ιστορικά ότι είναι Lakers Celtics, τι να κάνουμε. Και αυτή είναι και η απάντηση μερικές φορές, ξέρεις, στα δικά μας ερωτηματικά, ότι γιατί να μην βλέπουμε συνέχεια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να δούμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Μαρούση, Παναθηναϊκός Μαρούση. Το είδαμε το Παναθηναϊκός Μαρούση. Δεν θέλω να προσβάλλω το Μαρούση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός που δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον μπάσκετ ούτως ή άλλως και είναι ο μέσος φιλάθλος που θα δει από τένις μέχρι ό,τι ξαφνικά ανοίγοντας την τηλεόραση πέσει επάνω και του κινήσει το ενδιαφέρον, δύσκολα θα κάτσει να δει τον Παναθηναϊκός Μαρούση. Δηλαδή θα πρέπει να συμβεί ένα συγκλονιστικό μάτς. Και το NBA επίσης έχει καταφέρει να κερδίσει αυτή τη συγκυρία, αν είναι στην πλευρά που λες, με τους μεγάλους στάρ. Σε μια μικρή αγορά δηλαδή. Γιατί ακόμα και να μην είναι το Celtics Lakers ο τελικός, αν είναι ο LeBron, κάτι υπάρχει. LeBron, ναι. Ή ο Κάρι, ή εκείνη η τετραετία. Νομίζω ότι μακράν η καλύτερη τελική των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά τις θεαματικότητες, ό,τι αφορά και τα μάτς που θυμόμαστε, παραμένουν. Σωστό. Οι Cavaliers Warriors και η ανατροπή των Cavaliers. Ακόμα και στις δύο χρονιές με τον KD αναπόφευκτα που ήταν κάτι πολύ δημοφιλές, που τελικά ήταν 4-0 και 4-1, υπήρχαν και καλά μάτς και πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς λόγω της όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Ναι. Και με εκείνους που πήγαν απέναντι στους Warriors επειδή απέκτησαν το KD. Δηλαδή αυτό δημιουργεί επίσης, ξέρεις, στο φίλαθλο και στον οπαδό, ναι, αλλά ένα έξτρα ενδιαφέρον. Εντάξει, εμείς πάντα θα θυμόμαστε τους τελικούς του Milwaukee και τα όρια του Γιάννη. Και έχουν αφήσει το σημάδι τους, γιατί πια εκεί ήταν που τελείωσε οριστικά η αμφισβήτηση για τον Γιάννη. Πια η αμφισβήτηση δεν ήταν αν είναι καλός ή όχι. Όχι, σαφώς. Η συζήτηση πια γίνεται πόσα δακτυλίδια μπορεί να πάρει και αν μπορεί να πάρει άλλο πρωτάθλημα στο Milwaukee. Είναι συζήτηση που είναι λίγο ανούσια, αλλά υπάρχει. Ναι, καλός ή κακός. Αλλά εντάξει, χωρίς να πω ότι σταμάτησε τον μπάσκετ, ας πούμε, στο Golden State Cleveland, η αλήθεια είναι ότι αυτό θυμόμαστε. Δηλαδή, οκ, φοράω φανέλα Lakers, θυμάται κανένα τα παιχνίδια στη φουσκά? Όχι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχει συμβεί και κάτι εξομοιώνευτο. Σε θέμα απόδοσης και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή το επόμενο που θυμάμαι εγώ, μου έχει μείνει στη μνήμη, είναι το πώς ο Κάρι κατάφερε μόνος να κερδίσει αυτή την εκδοχή των Celtics. Ναι. Δηλαδή, αυτά ήταν τα μάτς που... Και ήταν και με ανατροπή, δεν ήταν μια σειρά 3-0, 3-1, 4-1. Ναι. Έγινε από 1-2. Ναι. Και είχε στηθεί ωραία, γιατί υπήρχε πολύ εντονή αμφισβήτηση για τους Warriors και να δούμε τι θα κάνουν απέναντι στους Celtics κτλ. Και το πήρε μόνος του ο Κάρι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, okay, πολύ ενδιαφέρον το να έχει ποιότητα, ας πούμε, το παιχνίδι. Αυτά που έκανε η ομάδα του Coach Mazzulla τώρα, ας πούμε, θα τα παρακολουθήσουν παντού και θα προσπαθήσουν να τα αντιγράψουν, είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά αυτό τον μέσο φύλαθλο δεν πιστεύω ότι τον αφορά. Θα μου πεις ποιος είναι, ας πούμε, ο περιβόητος μέσος φύλαθλος. Η απάντηση για τους Αμερικάνους είναι αυτός που δεν άνοιξε την τηλεόραση. Δηλαδή, εν τέλει, γιατί εκεί το κριτήριο είναι λεφτά και αριθμοί. Δεν έχει, ναι. άλλο. Ό,τι άλλο και να πεις, είναι τέτοιο. Κάποια στιγμή στους δεύτερους τελικούς φάνηκε ότι υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι. Στην πορεία πήραν πολύ αποτοματικά τη ουσία οι θεαματικότητες και αυτό φυσικά είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ το NBA. Όχι για την επόμενη τηλεοπτική συμφωνία. Αυτή έκλεισε και είναι συμφωνία ρεκόρ μαμούθ. Ναι, η τηλεοπτική. Σωστό. Απλά όλοι λένε με πρώτο τον Μαρκ Κιούμπαν, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω αν το λέει και λίγο εκ του ασφαλούς, γιατί αυτός αποχωρεί ουσιαστικά από τον Dallas, ότι ανησυχώ για την επόμενη συμφωνία. Ότι η επόμενη τηλεοπτική συμφωνία που θα γίνει μετά από 8 χρόνια θα είναι διαφορετική, γιατί πια και η τηλεόραση δεν θα έχει ανάγκη τα αθλητικά με τον τρόπο που το έχει τώρα. Δηλαδή, δεν υπήρχε συζήτηση κατά πόσο θα πρέπει το NBA να κλειδωθεί σε streaming πλατφόρμες. Ναι. Δηλαδή, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε καλά να είμαστε, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Ναι, σωστό. Γιατί είναι το επόμενο βήμα, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Στην ψυχαγωγία, τα αθλητικά ψυχαγωγία είναι έτσι κι αλλιώς. Να ρωτήσω εγώ τώρα, τι θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικό ή καλύτερο στην Ευρωλίγκα.
όσον αφορά το format, για παράδειγμα. Κοίτα, για να μείνουμε στους τελικούς και στο Final Four, πρέπει να φύγει το παιχνίδι της τρίτης θέσης. Αυτό δεν το συζητάμε. Τέλεια. Είναι χάσιμο χρόνο και νομίζω ότι έτσι όπως είδαμε και φέτος τα πράγματα με την τρομερή συμμετοχή που είχε ο τελικός των μικρών του τουρνουά του Next Generation, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν οπωσδήποτε θέλουν να υπάρχει ένα τέταρτο μάτσο στο πρόγραμμα. Να είναι αυτό. Υπάρχει και γνωστή σκέψη να είναι ο τελικός του EuroCup. Αλλά αυτό περιπλέκει λίγο τα πράγματα σε σχέση με το περιβάλλον. Στο οργανωτικό κομμάτι και τα λοιπά. Ναι, σωστό. Η πιο εύκολη λύση, κατά τη γνώμη μου, και θα είναι και κάτι που όλοι θα θέλουν να δουν, είναι ο τελικός των μικρών. Γιατί κακά τα ψέματα, από τον τελικό των μικρών, σε 2-3 χρόνια θα προκύψουν. Σε κάποιου συλλόγου σίγουρα. Ναι, σωστό. Τρεις παίκτες του NBA είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τον ενδιαφέρον των Αμερικανών για τα πιτσιρίκια. Και έτσι σιγά σιγά γιγαντώνεται. Περισσότερους Αμερικανούς βλέπεις, περισσότερους σκάουτ βλέπεις. Και εντάξει, επειδή αυτό είναι το προσόν του Final Four. Δηλαδή, το Final Four είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μαζεύεται ο κόσμος, κάνει τις δουλειές του πέρα από το αγωνιστικό. Δηλαδή, δίπλα από το Final Four υπάρχει και ένα παράλληλο Final Four. Ναι. Όπου γίνονται deal, κλείνουν μεταγραφές, εμφανίζονται άνθρωποι από τις άλλες λίγκες, γίνονται διάφορα πράγματα. Αλλά όσα θα δούμε δυνάμεις στο μέλλον. Ναι. Ναι. Οπότε θέλω να σου πω ότι εκεί εγώ για εμπορικούς καθαρά λόγους, καταλαβαίνω απόλυτα τον μπασκετικό κομμάτι, για εμπορικούς καθαρά λόγους θεωρώ ότι το Final Four μέχρι να βρεθεί μια λύση για να μην είναι τόσο πολλές υποχρεώσεις των παικτών, είναι μια εφαρμογή καλής λύσης. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι και η Ευρωλίγκα ξεκίνησε την πρώτη χρονιά με play-off, αλλά πόσοι θυμούνται το Kinder τα Ουγγρές. Ναι, το Kinder τα Ουγγρές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι το έχει πάρει Kinder, μπερδεύομαι. Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ ότι ήταν οι τα Ουγγρές και ότι είχε γίνει και το σκηνικό με την ΝΑΕ. Ναι, οι τα Ουγγρές είχαν αποκλείσει τρεις ελληνικές ομάδες στο δρόμο εκεί για τον τελικό. Δηλαδή, πρέπει να κάνω προσπάθεια για να θυμηθώ τι έγινε. Επίσης, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι στο Final Four δεν έχουμε πολλά παιχνίδια που είναι αξιομνημόνευμα τα πραγματικά. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, πιο σούπα μάτς από τον τελικό στο Βελιγράδι δεν μπορώ να θυμηθώ. Κακό μπάσκετ. Ναι, δηλαδή ήταν κάκιστο. Ναι, ναι, ναι. Τηρουμένων των αναλογιών λοιπόν, η απόδοση του Παναθηναϊκού και έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα μάτς, ειδικά ο τελικός, ήταν μια χαρά. Δηλαδή για Final Four ήταν ένα από τα καλύτερα μάτς των τελευταίων χρόνων. Σωστό. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να γυρίσουμε πού, να γυρίσουμε στο Λονδίνο το 2013 για να θυμηθούμε κάτι ανάλογο. Πάλι με θυμάτι Ρεάλ, τότε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να ξεκινήσει μια ομάδα πολύ καλά, να πεις κοντά στο ημίχρονο που έχει τελειώσει το μάτς, να καταφέρει αυτός που είναι πίσω στο σκορ να κλείσει τη διαφορά και στο τέλος να κερδίσει, ας πούμε, και με άνεση. Ναι, από αυτήν την άποψη. Σωστό. Δηλαδή να είναι καλό μπάσκετ, γιατί εντάξει, καλό μπάσκετ θα το φανάρω, καλούς παίχτες. Έχεις. Θεωρητικά είναι ότι καλύτερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά μιλώντας, ποιος θυμάται τα μάτσα από τα Final Four. Δηλαδή, το ότι ακόμα συζητάμε για το 2012 και το 2013 δεν έχει κάνει μόνο να κάνει με το είμαστε στην Ελλάδα. Ελληνική ομάδα, ναι. Δηλαδή, επίσης, αν πάμε πιο πίσω, ποιο ήταν το πιο χαρακτηριστικό μάτς Final Four, μακράν. Ο τελικός του 2002 στην Πολωνία. Και πάλι επαναλαμβάνω, όχι γιατί είμαστε στην Ελλάδα, οπότε αυτό θυμόμαστε. Γιατί συνέβη κάτι που ήταν μη αναμενόμενο. Ένα ξεκάθαρο φαβορί. Ένα ξεκάθαρο φαβορί, την πάτησε στην έδρα του. Ναι, ναι, ναι. Τώρα απάντηχο. Και, ναι, ναι. Και όλο αυτό σε συνδυασμό με αρκετά καλό μπάσκετ. Γιατί συνήθως στο Final Four δεν βλέπουμε καλό μπάσκετ. Τις περισσότερες φορές, ναι, είναι. Δεν είναι. Η πίεση, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη. Και για να γυρίσουμε πάλι στη σύγκριση, εδώ είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο της Ευρωλίγκας που χάνει κατά κράτος από το NBA. Έχουμε δει και είδα και το τελευταίο βιντεάκι της Ευρωλίγκας που έλεγε κάναμε συνολικά, ξέρω, στο YouTube και τα λοιπά, ναι, και στα social και τα λοιπά, 156 εκατομμύρια views. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα views έκαναν τα highlights? Αυτό είναι η μεγάλη απάντηση στο τι μπάσκετ βλέπουμε. Στο NBA τα νούμερα αφορούν highlights.
αφορούν highlights, αφορούν το απίθανο, το καλάθι, το ταλέντο, τα φοβερά αθλητικά προσόντα, την κρισιμότητα της στιγμής. Στην Ευρωλίγκα, έτσι όπως παίζει το παιχνίδι και έτσι όπως σφυρίζεται το παιχνίδι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα highlights είναι κρίσιμα καλάθια. Mm. Δεν είναι πραγματικά highlights. Δεν θα δεις, ας πούμε, κάποιον στο τελικό της Ευρωλίγκας να καρφώνει με τον αγώνα. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν το έχει. Η Λίγκα αυτό δεν το προσφέρει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Επικεντρωνόμαστε στα γύρω-γύρω. Ο πανηγυρισμός του Αταμάν, ο χορός του Λεζόν, αυτό και τα social, όλα είναι πιο εύκολα. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αυτό μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωλίγκα. Γιατί επικεντρώνεται σε λάθος στοιχεία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που άλλος δεν θα πληρώσει να πάει στο γήπεδο για να το δει, γιατί στο γήπεδο δεν θα το δει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι απόρρια το πώς παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη και το περίφημο κάθε παιχνίδι μετράει. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι είναι και απόρρια... Είναι και λίγο υπερβολή αυτό. Ναι, νομίζω. Είναι απόρρια και της ευκολίας που υπάρχει. Δηλαδή, είναι, είδανε κάποιοι, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα τσουλάει. Ξέρεις ότι άμα το βάλεις, ας πούμε, στα social media, έχετε ανταπόκριση. Το θέμα είναι ότι και εμείς, ας πούμε, στο γύρο έχουμε βάλει φοβερή ατμόσφαιρα στην Τινησία. Και όντως, ήτια εξέδρα, αριθμό, παλμό, φωτοβολίδες, χαμός. Και... Δεν θα πάω ποτέ να δω μπάσκετ στην Τινησία. Okay. Ναι, ναι. Δηλαδή, είδα το βιντεάκι. Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό είναι και λίγο. Ναι, είναι δεδομένο. Δεν μπορείς να γνωρίσεις οπαδούς. Οι οπαδοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Αν όμως αυτό που έχεις να δείξεις μόνο είναι οι πανηγυρισμοί και οι οπαδοί, τότε ή κάτι λάθος συμβαίνει ή κάτι λάθος κάνεις στις προτεραιότητές σου σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πώς προμοτάρεις τη Λίγκα. Το οποίο και πρόσφατα αυτή η διαφορά, γιατί είναι διαφορά η εξέδρα, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δύο περιπτώσεις που συζητάμε. Όχι, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση. Θέλω να πω ότι οι Αμερικανοί ασχολήθηκαν και πάλι με αυτό πρόσφατα με την απάντηση του Ντόντσιτ. Το πιο τρελό environment που έχει παίξει, δεν θυμάμαι την ερώτηση ακριβώς. Και θυμήθηκε το παιχνίδι, το Game 2, Παναθηναϊκός Ρεάλ, στο ΑΚΑ, και λέει ότι αυτό ήταν το πιο. Και οι Αμερικανοί έψαν και βρήκαν στιγμιότυπα από την κερκίδα του ΑΚΑ τότε, τι γινόταν κτλ. Εγώ δεν θέλω να σου πω ότι υπήρχε και αυτό στα social media το προηγούμενο διάστημα. Ναι, αλλά οκ, okay, είναι μια συζήτηση ναι. Που θεωρώ ότι. Ενισχύει αυτό που λες. Κάνει, ναι, ότι είναι μια συζήτηση που δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει πέρα με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κατάλαβες, δηλαδή πέρυσι, όχι πέρυσι, πρόπερσι, τα highlights του Γουεμπανιάμα, και αυτό δεν το λέω τυχαία ως παράδειγμα, σε κακά γήπεδα, με όχι τόσο φανατικό κόσμο, με όχι τόσο καλές συνθήκες, με το NBA να στέλνει δικές του κάμερες να τραβάνε τα βίντεο, γιατί τη τηλεοπτική κάλυψη της Γαλλικής Λίγκας ήταν ανέκδοτη, ήτανε... Με μία κάμερα κεντρική, ρομποντική, τίποτα. Δηλαδή, στο League Pass είχαν ναι. Πάρει τα δικαιώματα όλων των ναι. Αγώνων. Είχαν πάρει τα δικαιώματα όλων των αγώνων. Τη τελευταία χρονιά στη Μετροπολιτάν. Και δικούς τους παραγωγούς για να στέλνουν, για να τραβάνε το Γουεμπανιάμα ουσιαστικά. Γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο. Ξέρεις, παρήξανε εικόνα highlight. Θα μου πεις να δουν το Γουεμπανιάμα. Ναι, οκ, okay, προφανώς όλοι θα δουν το Γουεμπανιάμα. Αλλά είχαν επικεντρωθεί σε διαφορετικά πράγματα. Από ότι θα επικεντρωθεί κάποιος που έχει την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Ξέρεις, θα πεις στον κάμεραμάν γύρνα στην εξίδρα, ας πούμε, να δείξει τι γίνεται. Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να δείξει αυτό που είναι στο γήπεδο. Ναι. Σωστό. Δηλαδή, είναι μια τεράστια διαφορά νοοτροπίας που έχει να κάνει και με το marketing, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, έχει να κάνει και με τους περιορισμούς που πάνε στο ταλέντο. Και αυτή η συζήτηση, σου λέω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει να κάνει και με το πώς σφυρίζουν στη FIBA γενικά το παιχνίδι, όχι στην Ευρωλίγκα. Παρότι εντάξει, η Ευρωλίγκα με τη FIBA δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, καμία ναι, σχέση. Ναι, εντάξει, ναι. Η λογική που υπάρχει στους κανονισμούς και το τι πλεονέκτημα δίνει στον επιτιθέμενο είναι τέτοιο που στην Ευρώπη δεν διευκολύνει το θέαμα. Δηλαδή, η γκρίνια, ας πούμε, του Ναν και συγκεκριμένα κατά του Ολυμπιακού. Μπορεί κάποιος να την ερμηνεύσει ως, ας πούμε, προσπάθεια να επηρεάσει το παιχνίδι και τους διαιτητές. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και μια ανάγλυφη περιγραφή αυτής της διαφοράς. Να. Δηλαδή, εκεί, ξέρεις, ο παίκτης που πάει για το καλάθι θα προστατευτεί, δεν γίνεται. Δεν θα αφήσουν τον αμυνόμενο να τον παίξει με τον κορμί.
Αν ας πούμε είναι καλύτερο στα αθλητικά προσόντα και μπορεί να τον κόψει ψηλά, έχει καλώς. Και άμα τον κόψει ψηλά και το χέρι να του πάρει παραμάζωμα, δεν θα ασχοληθώ. Αλλά είναι άλλη λογική. Και θα προσφέρει και αυτό το αντίστοιχο θέμα. Γιατί εκεί όλο το σύστημα είναι επικεντρωμένο σε αυτή τη λογική. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε παλιά με τον Γιάννη, ότι αυτά που του σφυρίζανε αμυντικά στον αντίπαλό του στο NBA, τα σφυρίζανε επιθετικά στην Ευρώπη. Στις διοργανώσεις, ναι. Δεν ήταν ότι κάνανε κάτι διαφορετικό οι διαιτητές. Ακολουθούσαν τις οδηγίες που είχαν πάρει. Αλλά η οδηγία στην Ευρώπη είναι τέτοια που καλώς ή κακώς ανταμείβει και την άμυνα. Αλλά αυτό στο συγκεκριμένο περιβάλλον δημιουργεί το πρόβλημα που περιγράψα πριν. Δεν υπάρχει τελεία λύση. Δηλαδή, δεν είναι ότι μεγαλύτερο λάθος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου τώρα πια και είναι προφανές αυτό, δεν υπάρχει από το να το κάνουμε όπως το κάνουν στο NBA. Όχι. Το NBA το κάνει αυτό για το NBA και το κάνει πολύ καλά. Το NBA δοκίμησε να το κάνει για την Αφρικανική Λίγκα και το αποτέλεσμα είναι μια τρύπα στο νερό. Ναι. Θέλω τώρα να μου επιτρέψεις, Άρη, να αφήσουμε τον Γιώργο να μας πει τι πρέπει να αλλάξει το NBA. Θέλω πολύ να το δω αυτό. Τι να αλλάξει το NBA. Πρέπει κάτι να αλλάξει το NBA. Δεν ξέρω. Βρες μου κάτι που πρέπει να αλλάξει το NBA. Στην λέω εσένα, γιατί είσαι πολύ σκληροπυρηνικός και γι' αυτό. Κοίτα, εδώ ξέρεις τι, καμιά φορά γίνεται, υπάρχει παρεξήγηση. Όχι μόνο τη κόντρα ή το να τσακωθούμε ποιος είναι. Μεταξύ μας αυτή η κόντρα, άντε να υπάρχει στην Ελλάδα και σε κανένα δύο βαλκανικές χώρες ακόμα. Ναι. Ναι, δεν είναι κόντρα. Ναι. Δηλαδή... Και δεν είναι τυχαία. Εμείς έχουμε την κόντρα. Εμείς το δικαιούμε, εμείς το συντηρούμε. Ακριβώς. Γιατί εμάς μας αρέσει και η κόντρα γενικά εδώ σε οτιδήποτε. Εννοείται. Αλλά εδώ έλεγα απλώς ότι υπάρχει παρεξήγηση. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι φανατικός του NBA δεν σημαίνει ότι δεν παραδέχεται τα λάθη, τα σφάλματα, τις ανορθογραφίες. Ρίχτω. Έχουμε πει λοιπόν το All-Star Game, δεν βλέπετε, είπαμε αγωνιστικά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βγει κάποιος και να πει θέλω να αλλάξει αυτό ή θα ήταν καλύτερο να αλλάξει αυτό, γιατί είναι συνδυασμός πράγματων. Δηλαδή στο NBA θα εξετάσουν σφαιρικά μια κατάσταση για το αν θα σφυρίζονται περισσότερα φάουλ, όπως είδαμε μετά το All-Star Game και ήταν γεγονός αυτό. Μειώθηκαν οι κατοχές, μειώθηκαν οι βολές. Αλλά γι' αυτό δηλαδή δεν μπορώ να σου πω πρέπει να αλλάξει αυτό. Γιατί είναι κάτι σφαιρικό. Είναι δηλαδή και μια ολόκληρη κουβέντα εβδομάδων, μηνών. Βρε, ιδανικά λέμε. Ιδανικά. Εγώ έχω πει για παράδειγμα που είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει το αγωνιστικό και ισχύει και για την Ευρωλίγκα, ειδικά φέτος. Είναι λάθος το timing στο MVP. Το πιο απλό πράγμα. Το πήγα πολύ, πολύ αγωνιστικά. Εσύ το πήγες αγωνιστικά. Θέλω να σου πω το πιο απλό πράγμα, το οποίο είναι λάθος. Είναι λάθος να βγαίνει ο Γιώκητς MVP ενώ είναι 0-2 η ομάδα του, για παράδειγμα. Ή να βγαίνει MVP στην Ευρωλίγκα ο James και όλοι έχουν δει τι έχει κάνει ο Ναν σε 5 παιχνίδια. Και λένε, όπαρε παιδιά, τι timing είναι αυτό, γιατί δεν το δίνετε πριν τα playoffs. Δηλαδή, από αυτή την άποψη, με το διάστημα του play-in, που ουσιαστικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την post-season έχουν μια εβδομάδα κενό, όταν βγάζεις MVP αμυντικό rookie της κανονικής περίοδου, βγάλει τα όλα εκεί. Να τελειώνουμε, μπράβο. Ναι. Ούτως ή άλλως, κάποτε υπήρχε τον καλά, λες να το οργανώσω. Ωραία. Κάνεις ανακοινώσεις και στο πρώτο διαθέσιμο παιχνίδι δίνεις και το βραβείο. Γιώργο, να σου πω κάτι. Ήταν και κοινό μυστικό ότι ακριβώς επειδή υπήρχε τον καλά και όλα αυτά, ότι μέχρι τότε ας πούμε, δεν νοείται ο MVP της Ευρωλίγκας, ο οποίος να μην βρίσκεται στο Final Four. Ναι. Και για πρακτικούς λόγους. Ναι, γιατί πρέπει να είναι εκεί. Δηλαδή, πέρα από το αυτονόητο ότι ανταμείβασαμε τις ομάδες που πήγαν στο Final Four. Ήταν το πήγαινε κατανοητό. Το κίνητρο ήταν πολύ απλό μερικές φορές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά ξέρεις, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια λεπτομέρεια και είναι και μια γκρίνια την οποία όλοι ξεχνάνε μετά από ένα χρόνο. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Απλώς εκείνη τη δεδομένη στιγμή, όποια κόντρα δημιουργείται, ανούσια ή όχι, δημιουργείται αυτό που λέει ο Βαγγέλης, δηλαδή είναι 0-2 η ομάδα του. Θυμηθήκαμε ότι ο Νοβίτσκι έχει παραλάβει βραβείο MVP ενώ οι Μαύρικς αποκλείστηκαν στο 1-8. Και είπε ότι δεν το ήθελε. Λοιπόν, δεν φτάσω εδώ. Εντάξει, από αυτή την άποψη, αφού υπάρχει διαχωρισμός και δεν βγαίνει ο MVP τη σεζόν, στο τέλος. Κάτι, παρότι σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να κάνεις αλλαγές και παρότι καταλαβαίνω όλους όσους λένε ότι θα χαλάσει η παράδοση τα ρεκόρ κτλ. Καλός ή κακός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το NBA με τις 30 ομάδες. Και μπορεί και παραπάνω. Με τις 30 ομάδες, στις 30 ομάδες, γιατί κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι στο NBA από τις 24 ομάδες οι 16 παίζανε play-off. Δηλαδή όποιος δεν έπαιζε play-off
ήταν πραγματικά κακή ομάδα. Από μέτριο κακή ομάδα δεν γινόταν. Κάποτε επίση έλειξε ένα πρωτάθλημα σε λίγα 10 ομάδων. Σε λίγα 10 ομάδων, δεκαετία του 60. Βγάλετε από μέσα, βγάλετε από μέσα. Και επίση οι Los Angeles Lakers που είναι μόβα, αυτό είναι Minneapolis Lakers, έχουν κερδίσει ένα παραπάνω πρωτάθλημα το οποίο για κάποιο μυστήριο λόγο δεν το αναγνωρίζει το NBA. Δεν ξέρω γιατί. Πείτε τα, να τα βγάλετε. Είναι όπω το 40-20 του Davis στο τελικό του in season. Δεν υπάρχει πουθενά. Το στατιστικό δεν υπάρχει πουθενά. Όπω και το Blaine, τα στατιστικά δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να του πάρουν απόφαση στο NBA και αφού έχουν μπει και στη διαδικασία των play-in και ναι, okay, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις πτήσεις και τα λοιπά, οι 16 καλύτερες ομάδες να παίζουν στα play-off. Ναι. Βλέπουμε ότι αυτό προσπαθούν να το... Είδαμε ότι άλλαξε το φορμά των τελικών. Ναι. Υπήρχε το 2-3-2 για να μην υπάρχει το επιπλέον ταξίδι, άλλαξε. Επομένως, αν θέλει πραγματικά η Λίγκα να πάει σε αυτό, στις 16 καλύτερες ναι. μια συνολική βαθμολογία. Ναι, τι συζητάμε, ό,τι θέλει, ναι. θέλει θα κάνει, αν το αποφασίσει. Ναι. Δηλαδή, αν ξεπεραστεί το ταμπού Ανατολής Δύσης, το οποίο ξεπεράστηκε κατά μία έννοια όταν αποφάσισαν στα All Star Game ότι αλλάζουν το σύστημα, ναι, ναι. αλλά γύρισαν πίσω γιατί είδαν ότι και το άλλο δεν δούλεψε. Γενικά το All Star Game δεν δουλεύει. Δηλαδή, το All Star Game, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ παροχημένη ιστορία. Και δεν ξέρω και σε τι βοηθά. Έτσι όπως έγινε κιόλας, περισσότερο μπορώ να σου πω ότι βοηθά όσους δεν πάνε στο All-Star Game να έχουν ένα μικρό διάστημα διακοπών, ας πούμε, μέσα στη σεζόν, παρά οτιδήποτε άλλο. Πιο πολύ εμένα θα μ' άρεσε. Εντάξει, θα μου πείτε τι λέω τώρα, ας πούμε, αυτό θα παίρνει από τη FIBA. Δεν θα παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Να πηγαίνουν στα προκριματικά και να γίνουν τη Μουρλή. Να παίζουν με την εθνική ομάδα κανονικά. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι. Και να βοηθήσει και το παρελθόν. Να στηρίξει και πολλές ελληνικές κοινότητες. Ναι. Ναι, και κάνεις αυτό. Βέβαια το NBA δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό τον ενδιαφέρει να έχει το All-Star. Είναι παράδοση. Ναι. Είναι παράδοση. Θυμάσαι και τι έγινε και το 21. Συγγνώμη, σε διέκοψα που. Έγινε ντε και καλά. Έπρεπε να γίνει. Γίνω το All-Star Game. Να γίνει, ναι, είναι. Με περιορισμούς. Ναι. Γιατί εντάξει, ξέρεις και στα αμερικάνικα σπορ, ας πούμε. Το NFL δεν έχει All-Star Game. Που είναι, ας πούμε, η Ναυαρχίδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι... Major Sports, ναι. Ναι, δεν είναι αυτό το έτσι το κάνουν στην Αμερική. Είναι και λίγο... Έτσι το κάνουν στο NBA, γιατί κάποια στιγμή το αποφάσισαν. Και το NBA όταν ξεκίνησε δεν έχει κανένα All-Star Game. Το All-Star Game είναι η ιδέα της Abba League. Του ABA, όχι Abba League. Εντάξει, θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Όχι της Λιγκάς. Του ABA. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν ρωτάω αν θέλουμε All-Star Game στην Ευρωλίγκα. Κατά τη γνώμη μου, όσο και αν ας πούμε ακούγεται ωραίο και τα λοιπά, μπορεί να δουλέψει 1-2 χρόνια, ναι. αλλά είναι το φορμάτ τέτοιο. Θα, έχει μια... θα δουλέψει ο ενθουσιασμός στην αρχή. Αυτό ναι. Ναι. Το ενθουσιασμό θα... Και μετά... Σε μια τοποθεσία συγκεκριμένη που θα υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό δηλαδή, το καινούργιο, πώς θα το φορμάτ του... Πώς... Για μένα η ιδέα του All-Star Game είναι παροχημένη γιατί... στο NBA το All-Star Game είναι ορόσημο. Όλοι σου λένε μέχρι το All-Star Game δεν πολύ παίζουμε. Ναι. Και γι' αυτό κάνανε και το κύπελο. Δεν πολύ παίζουμε, ρε παιδί μου. Θέλουμε να δούμε πώς πάει η ομάδα, να έχουμε καλά αποτελέσματα, να μην τραυματιστεί κανένας, να έχουν γίνει και τα draft, τα trade. Έχουμε το All-Star Game, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έχουμε ακόμα 24 match. Για τους περισσότερους τόσο είναι ο αριθμός. Ναι. Και πάμε, ας πούμε, για τα play-off, που αρχίζουμε πια μετά το All-Star Game και παίζουμε κανονικά. Δηλαδή εκεί, με το που τους έβαλες μια τέτοια διακοπή, αυτόματα καθόρισες και το πού είναι το όριο, ας πούμε, για να παίξει σοβαρά. Έχεις βάλει ένα σταθμό μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Εκεί υπάρχει ένα σταθμός, δηλαδή πολλοί σου λένε ότι εντάξει, άμα είμαι στο 50% μέχρι το All-Star Game, καλά είμαι. Θα μπω play-off. Μπορώ να ανέβω, να κάνω και ένα ντεμαράζ και. Δηλαδή, συνήθως υπάρχουν πολλές ομάδες που την έχουν πατήσει αντίθετα. Έχουν πάει καλά λίγο πριν το All-Star Game και μετά ψιλοξεφουσκώνουν, όπως έγινε φέτος με τους Clippers. Σωστό. Λοιπόν, στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τα εθνικά πρωταθλήματα, με τα ταξίδια, με τις εθνικές ομάδες, να βάλεις και ένα All-Star Game, γιατί. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, αυτό θα λειτουργήσει, στην δηλαδή, αρχή, να δούμε τι είναι αυτό. Οκ, okay, να δούμε τι είναι αυτό και πώς θα τους χωρίσεις. Ναι. Τι, με ποια λόγια. Ευρωπαίοι, ξένοι. Ναι. Ναι, δηλαδή... Τι να πεις, να τραβήξει μια νοητή γραμμή και να πεις Ανατολική και Δυτική. Ναι, δηλαδή. Okay, ναι. Το πιο ας πούμε τέτοιο είναι Ευρωπαίοι ξένοι και πες ότι παίρνεις ας πούμε και τους Naturalizé. Ναι. Δεν ξέρω. Και είναι και το καλεντάρι τόσο. Δεν μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι αν γίνει
στην αρχή, για 2-3 χρόνια θα λένε πω συγκλονιστικό, ας πούμε. Και μετά. Επίσης, εντάξει, είναι και αυτή η λογική και η νοοτροπία του, όχι μόνο του highlight, των social media. Δηλαδή ότι θα να μιλάει ο ένας, μπήκε στο γήπεδο ο άλλος, δύο αντίπαλοι συμπαίχτες στο All-Star Game, δημιουργεί μια τέτοια, ένα ενθουσιασμό τέτοιο αρχικά. Εντάξει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί δηλαδή, να σου πω και κάτι. Και νομίζω ότι και οι παίχτες έχουν και πολύ πολύ μεγάλη όρεξη να το... Οι Ισπανοί δεν έχουν All-Star Game, mm-hmm. το Copa del Rey, δεν έχουν. Που καλώς κακώς είναι οι Ισπανοί, είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Εννοώ τι κάνουν και πώς το κάνουν, γιατί είναι top. Καλό All-Star Game κάποια στιγμή. Έχουν δώσει και κατεύθυνση. Ναι. Για το Super Cup είχε. Ναι. Καλό All-Star Game κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω το Copa del Rey είναι πολύ πιο επιδραστικό. Δηλαδή, το ξαφνικά πρέπει να γίνει NBA Cup από ναι, που προέκυψε. Ναι, ναι, ναι. Μην κοροϊδευόμαστε σε ουδέτερη έδρα, στο Las Vegas ναι, ναι, ναι. Και. Δηλαδή, okay, αυτό είναι ξεπατήκωμα της λογικής της ευρωπαϊκής. Λοιπόν. Οι Τούρκοι κάποια στιγμή πήγαν να κάνουν καλό All-Star Game, δεν νομίζω ότι τσουλάει και εκεί τώρα πολύ το πράγμα. Η VTB, επειδή έχει λεφτά, κάνει θεαματικά All-Star Game, τα οποία όμως είναι απλά... περισσότερο, ας πούμε, σημασία έχει ποιος θα τραγουδήσει παρά το ίδιο το All-Star Game. Και πήγαν και οι Γάλλοι να κάνουν κάτι για να εκμεταλλευτούν, πιστεύω, περισσότερο το φαινόμενο Γουεμπανιάμα. Εκεί έγινε το σύστριβλο. Δηλαδή, είχαν προγραμματίσει το All-Star Game πάνω σε παιχνίδι Ευρωλίγα στη Μονακό. Κάτι τέτοιο, δεν ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Στη Μονακό πάντως δεν πήγα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Δηλαδή, οκ. Τη Μονακό, έτσι. Ναι, δηλαδή, έγινε όλο Star Game και λείπανε. Είναι σαν να γίνει όλο Star Game με εδώ, ας πούμε, να γίνει πάνω σε διπλή αγωνιστική και να λείπουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Ναι, τι συζητάμε. Ναι, οκ. Και έγινε μόνο και μόνο λόγω Γουεμπανιάμα. Ήταν προφανές. Και φεύγοντας ο Γουεμπανιάμα από τη Γαλλία, καταστράφηκε η ομάδα του. Ναι, ναι, ναι. Σωστό γι' αυτό. Δηλαδή, οκ. Okay, αυτό είναι που λέμε ομάδα μιας χρήσης. Όχι για τον τίτλο όμως. Ομάδα μιας χρήσης. Αυτά είναι πράγματα που, οκ, okay, καλό είναι να μπαίνουν στο τραπέζι. Είμαστε και σε μια φάση τώρα που ειδικά και στην Ευρωλίγκα δεν νομίζω ότι είναι αρνητική σε τίποτα. Αλλά ειδικά το All-Star Game εμένα δεν μου πολύ κάνει. Δηλαδή, ας επικεντρωθεί η συζήτηση τουλάχιστον στο Final Four ή σειρές play-off μέχρι το φινάλε της σεζόν και βλέπουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι το Final Four κερδίζει, πέρα από το τζίρο που δημιουργεί και τα τέτοια, κερδίζει για την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ακόμα και στην Αμερική τον κίνδυνο που υπάρχει να ασχολούνται μόνο οι οπαδοί των συγκεκριμένων ομάδων. Mm. Αυτό είναι μια έξυπνη τρίπλα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που όλοι κουτσά στραβά έχουν, δεν έχουν ομάδα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και... Κάτι θα δω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μαζεύεις κάποιο κοινό. Πάντως, συμφωνούμε νομίζω ότι σε αυτή την άτυπη κόντρα, λοιπόν, NBA Ευρώπης, υπάρχει και το περιθώριο και η ευχέρεια ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον με το play-in. Αναπόφευκτα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η διάθεση του να μην απορρίπτεις τα πάντα, αν είσαι στη μία πλευρά. Να σου πω κάτι, κατά τη γνώμη μου, ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι το NBA οδηγεί, το NBA δεν έχει ούτε να λογαριάσει κανέναν, ούτε να κοιτάξει τι κάνει κάποιος άλλος, ούτε να βρει ένα άλλο θηκά από άλλου. Το NBA θα κάνει αυτό που νομίζει. Στην Ευρώπη, σου υπενθυμίζω ότι η συζήτηση για τα play-in είχε ξεκινήσει πριν τα δούμε στο NBA. Και τότε όλος ο κόσμος, ας πούμε, έβριζε το Μεσίνα που είχε πει ότι χρειάζονται play-in, χρειάζεται μια άλλη μορφή. Για να μπουν περισσότερες ομάδες. Πολύ απλά να... γιατί. Να μην υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Όχι, δεν γίνεται να έχουμε μια λίγκα 18 ομάδων και να προκρίνονται οι 8. Είναι παράλογο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι 10 που από ένα σημείο και πέρα χάνουν εντελώς το ενδιαφέρον τους. Ναι. Ήταν μια τρομερά λογική σκέψη. Η Ευρωλίγκα έχασε την ευκαιρία να το κάνει πριν τους Αμερικάνους. Να πρωτοπορήσει, ναι. Γιατί τότε είχε ξεκινήσει και η συζήτηση στην Αμερική, δεν είχαν μπει όμως τα play-in. Η Ευρωλίγκα δίστασε. Μόλις το κάνανε οι Αμερικάνοι, α, τι ωραίο, να κάνουμε και εμείς play-in. Που και στην Αμερική αντιμετωπίστηκε με πολύ δυσπιστία. Εντάξει, τους έκατσε και 5 καλέ από την αρχή με κάτι Warriors League. Είχε και καλά, μάλλον θέλω να σου πω ότι. Πρόσεξε όμως, το NBA δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, θα πειραματιστεί και άμα δει ότι δεν πάνε τα τηλεοπτικά νούμερα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Στην Ευρωλίγκα, δηλαδή αυτό ήταν. Όταν έγινε η διακοπή στις ΗΠΑ με τον Γκομπέρ του COVID, η κατάσταση στην Ευρώπη
σε ό,τι αφορά τον COVID ήταν πολύ χειρότερη από τα συμβούλια. Βέβαια. Και δεν είχε γίνει. Συζητούσαμε για ταξίδια στο Μιλάνο, αγώνε και ο Ολυμπιακό νομίζω ήταν ταξίδια στο Μιλάνο και την περίοδο. Λοιπόν. Πολύ γύρω ο κόσμο τι γίνεται. Πρώτα διακόπηκε λοιπόν για ένα κρούσμα το NBA και μετά πήραν την απόφαση και όλοι οι υπόλοιποι να διακόψουν. Ότι που ναι, κατά τα. Δεν δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Για μισό κρούσμα. Ναι. Πήγε για κούμπα για τα μικρόφωνα. Ναι. Δηλαδή είχε γίνει και αυτή η ιστορία. Ναι. Δηλαδή ο Γκομπέρ κατά μία έσωσε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αν δεν είχε γίνει αυτό, ποιο ξέρει τι θα γίνει. Στην Αμερική είχαν γράψει ότι έσωσε την Αμερική. Για να γίνει όλο αυτό το ντόμινο του να σταματήσουμε. Να γίνει πιο εύκολο και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Δηλαδή εκεί η ανάγκη στην Ευρώπη. Πολύ σταμάτησαμε να το πούμε. Πολύ μεγαλύτερη. Αν θυμάσαι, κανένας δεν έπαιρνε την ευθύνη. Αν θυμάσαι, έλεγαν τότε αφού σταμάτησε το NBA ναι. των δισεκατομμύριων, θα ναι. σταματήσουμε κι εμείς. Ναι, ναι έγινε, αυτό ήταν τελικά. Δηλαδή ναι, θέλω ναι. να σου πω ότι εκεί έγινε η μεγάλη διαφορά. Και για να γυρίσουμε ας πούμε, και στο αρχικό ερώτημα, εντάξει, ναι, η τελική φέτος, αν απομονώσει τους τελικούς, παρότι υπάρχει ας πούμε, το φαινόμενο που ακούγαμε στο όνομα Λούκα Ντόνσιτς, ναι, η τελική της Ευρωλίγκας για έναν ουδέτερο. Όχι για κάποιον που παρακολουθεί NBA ή ναι, για κάποιον που παρακολουθεί Ευρωλίγκα. Μα του πεις δες τα μάτς των τελικών του NBA και δες και τα μάτς της Ευρωλίγκας. Ποια μάτς ας πούμε ήταν πιο συναρπαστικά. Νομίζω της Ευρωλίγκας. Και το διακύβευμα ήταν μεγαλύτερο. Δηλαδή ακόμα αυτό που συνέβη στο τέταρτο μάτς είμαι βέβαιος ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση στο NBA. Δηλαδή, στραβώνει τόσο πολύ ο τελικός, είναι σειρά play-off, στην τελευταία περίοδο σας βγάζω όλους. Αν μπορούσα δηλαδή, θα έλεγα, OK, time out, 20-0, φεύγουμε, πάμε για το επόμενο match. OK, ναι, πολύ λογικό. Πολύ λογικό και δούλεψε. Αλλά τα match, έτσι όπως πήγανε, με εξαίρεση το δεύτερο match, δεν ήταν καν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, okay, φαινόταν ότι υπάρχει τελικά μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπάρχει διαφορά, ναι. Που η αλήθεια είναι ότι στους τελικούς την είδαμε. Δηλαδή, και εγώ πίστευα ότι θα γίνουν 6-7 μάτσα, ας πούμε, και πίστευα ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα το πάρει τον Ντάλλας. Ήταν πολύ κακό ο Καϊρή. Είχαμε την αμφιβολία με τον Βαγγέλη στο πρίβιο των τελικών ότι. Θυμάστε, το συζητούσαμε. Αν έχουν πάει πολύ χαλαρά οι Celtics, οι οποίοι έλεγαν τότε ότι έχουν δύο τις οποίες είναι και δώρο. Δηλαδή οι Celtics δεν ήταν πολύ καλοί. Ναι. Και έλεγαν τώρα έχουν χάσει και δύο μάτσα να το κλείσουν ένα το Μαϊάμι με απουσίες. Και είχαμε την απορία, είναι τελικά πάνε χαλαρά ή μήπως τελικά τους έχουμε υπερτιμήσει κιόλας, αλλά αποδείχθηκε ότι τους είχαμε υποτιμήσει. Ναι. Όχι, τους είχαμε υποτιμήσει. Σκοτώνονταν και όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Κάτι Knicks, κάτι τέτοιο. Σκοτώνονταν με τις προηγούμενες σειρές και φτάνουν Celtics κάπου. Επειδή δεν βρήκαν ανταγωνισμό στην Ανατολή. Ναι. Τελικά δεν μπορούσαν να δείξουν και τι πραγματικά μπορούσαν να κάνουν. Τέλος πάντων, αυτό που έδειξαν. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η απόδοση των Celtics κόντρα στους Pacers σε σχέση με την απόδοση τους τελικούς ήταν άλλη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, χωρίς να υποτιμώ τους Pacers. Όχι, ήταν και σειρά που θα μπορούσαν να ήταν και πολύ διαφορετική. Είναι πλασματικό τελικό σκορ. Ναι. Και αν σκεφτεί κανείς που πήγα. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο συναρπαστική η σειρά των Pacers με τον Celtics ανεξάρτητα από το τελικό. Με δύο μάτς στο καλάθι, με παράταση. Ναι, παρατάσεις, σκοτωμό. Και παρότι έλειπε ο Τάρις Χαλιμπάρτον, και δεν ξέρω αν ήταν η ψυχολογική πίεση και χαλάρωσαν εντελώς τον τελικό ή αν απλά δεν παίζανε στην πραγματική του ταχύτητα, γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι και διακόπτης. Πάντως, στους τελικούς, παίξαν το καλύτερο του μπάσκετ. Δεν είχαν ξαναπαίξει έτσι στα play-off. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο θέμα Porzingis, δεν ξέρω αν ήταν θέμα πικ, ξέρω εγώ, φυσικής κατάστασης, φορμαρίσματος κτλ. Αλλά αυτό που παίξανε, δεν το είχαμε δει. Έτσι είναι. Δεν το είχαμε δει. Και από την άλλη πλευρά, εντάξει, αυτός που δεν θα ακούσει κριτική, αλλά όπως και να το δεις, ήταν η αιτία που δεν λειτουργήσε τον Ντάλλας, ήταν ο Καϊρή Ίρβινγκ. Δηλαδή όλοι περιμέναν και κάτι καλύτερο από τον Καϊρή Ίρβινγκ, κυρίως γιατί το είχε δείξει. Κοίτα, έλεγαν, έλεγαν όλοι ότι είναι η καλύτερη ομάδα εναντίον του καλύτερου παίχτη, του Λούκα, και προφανώς χρειάζονταν και βοήθεια του Καϊρή, δηλαδή. Όχι, πρόσεξε όμως, αυτό που λες, ναι, όντως έτσι είχε τοποθετηθεί. Αλλά κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει μια συζήτηση κατά πόσο το Doncic Kyrie Irving, ας πούμε, είναι το καλύτερο περιφερειακό δίδυμο όλων των εποχών στο NBA. Ναι, δηλαδή, τώρα έχουμε ξεχάσει και τις υπερβολές που λέγονταν μετά πριν τους τελικούς. Αλλά είχε ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και με βάση τους αριθμούς, ας πούμε,
δεν ήταν ουρανοκατέβατο. Και αυτό δείχνει και λίγο, ας πούμε, γιατί η λατρεία των αριθμών μπορεί να σε οδηγήσει ναι. πολύ εύκολα σε λάθος συμπεράσματα. Όχι, εμείς το πιο υπερβολικό νομίζω που είπαμε ήταν σαν απορία αν είχαν μετανιώσει οι Lakers που δεν τον πήραν το καλοκαίρι. Μόνο αυτό είχαμε για Irving. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Βαγγέλης είχε κάνει την πρόβλεψή του ναι. για πρωταθλητές έναν και έναν. Παρά λίγο να το πετύχει. Αλλά εγώ δεν έβλεπα ποτέ ότι θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο. Με το περσινό δείγμα το έστω μικρό. Κανένας δεν το βλέπε. Τέλος πάντων, πολύ λίγοι. Λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε στους τελικούς. Βέβαια, λειτουργήσε και με trades. Εν τέλει λειτουργήσε. Ναι, λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Ναι. Δηλαδή, από τη μίση της ουρανίας είναι ότι λειτουργήσε. Ναι, λειτουργήσε. Ναι. Να σου πω γιατί. Δεν είναι ότι βρήκανε καμιά φοβερή χημεία μεταξύ τους, αλλά βρήκανε τους ρόλους. Ναι. Okay. Εντάξει, μου κάνει απάντηση. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Δεν είναι ότι πω μαζί κάνουν μαγικά. Okay, okay. Δηλαδή, θα μπορούσαν... Γι' αυτό ήταν υπερβολικά ναι. αυτά, το καλύτερο δίδυμο ναι. περιφερειακό. Ναι, καλά, okay. αυτό εντάξει, ούτε λόγος δεν το συζητάμε. Δεν είναι ότι παίζανε μαζί και μαγέψανε, αλλά βρήκανε τους ρόλους. Έγιναν και τα trades που βοήθησαν. Ναι, ναι, δηλαδή, ήταν και η ομάδα γενικά καλύτερη. Βρήκανε ποιος θα έχει την μπάλα πότε. Πράγμα πολύ σημαντικό για το NBA. Βέβαια. Σε μια τέτοια συνθήκη, ναι. βέβαια εννοείται. Και ναι. αυτό πιστώνεται πιστεύω 100% στον Κάιρι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το έκανε να λειτουργήσει ο Κάιρι. Ο Κάιρι είναι αυτός που πήγε ένα βήμα πίσω ναι, χωρίς ναι. να πάει στην παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα νομίζω ότι ήταν καλύτερη των τελευταίων 6-7 χρόνων. Κάτι τέτοιο. Ας πούμε από την εποχή. Που έπαιζε με τον Λεμπρόν στο Cleveland. Που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας. Ναι, όχι, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι το φετινό είναι στο φινάλε τα χάλασε όλα. Ναι, αλλά, ίσως, ναι μπορεί ναι. να μείνει αυτή η εντύπωση. Αλλά, ναι. αλλά μέχρι το να φτάσουμε στους τελικούς, υπήρχε συζήτηση ότι ο Kyrie Irving κάνει καλύτερη καριέρα ας πούμε, από ό,τι έκανε στο Cleveland. Και πάλι σε δεύτερο ρόλο. Και πάλι όμως με εντελώς διαφορετική λογική, εμπειρία κτλ. Κτλ. Που λες, εγώ και περίμενα και καλύτερους τελικούς παιδιά στο NBA. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ένας από τους λόγους που ψηφίζω Ευρωλίγκα είναι ότι περίμενα ότι τελική στο NBA ρε παιδί μου θα είναι καλή. Ναι. Δεν ήταν. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Θα πάμε και προς το τέλος σιγά-σιγά. Το οποίο αφορά και τις δύο λύκες. Α, νομίζω ερώτημα, ερώτημα για το μέλλον. Ερώτημα για το μέλλον. Θέλουμε expansion σε Ευρωλίγκα και η NBA. Θα σου απαντήσω απλά. Δεν έχει να κάνει με το τι θέλουμε εμείς. Μοιραία θα γίνει expansion και στις δύο λίγες. Ναι, ναι. Ρώτησα αν θέλουμε. μην μου το πας από την πλευρά της δουλειάς, περισσότεροι αγώνες, περισσότερα κλπ. Γιατί να μην θέλουμε, δηλαδή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αυτή. Ναι, αλλά να μην φτάσουμε σε σημείο σε κάποια λίγα από τις δύο να έχουμε 4 Pistons, 4 άλμπα. Κοίτα, στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι περισσότερες οι ομάδες που λέμε ότι κακός δεν είναι, το κακός εντός εκτός εισαγωγικών, και λιγότερες οι ομάδες που λέμε κακός είναι, όπως η Άλμπα ή η Βαλένθια που έγινε ελεύθερη. Άρα θέλει ένα κάτεμα. Γιώργο, ναι. αυτή τη στιγμή χωρίς τους Ρώσους, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή, κοιτάζοντας τον EuroCup ή τον BCL, δεν βλέπω πάνω από 2-3 ομάδες που θα χωράγανε στην Ευρωλίγκα και αν μπαίναν στην Ευρωλίγκα, είναι ερωτηματικό ότι θα μπορούσαν να καταφέρουν. Άρα περιμένουν τους Ρώσους. Αν επιστρέψουν οι Ρώσοι, αυτόματα υπάρχει τεράστιο θέμα. Αυτόματα υπάρχει τεράστιο θέμα και αυτό μπορεί να γίνει και μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει πολύ πλάκα για την Ευρωλίγκα. Γιατί αυτά ξέρεις μερικές φορές, όσο και να θέλεις να τα προβλέψεις, δεν είναι στο χέρι σου. Ξαφνικά η Τσεσεκά να έχει δικαίωμα να παίξει. Δηλαδή θα πρέπει εκεί να πετάξουν κάποιον έξω από την διοργάνωση. Ναι. Να πούνε συγγνώμη λάθος, τα λεφτά σας πίσω. Τέλος και αν πει Τσεσεκά ρε παιδί μου, για ένα χρόνο δεν παίζω για να διευκολύνω την κατάσταση. Ναι, να συνταχθούν. Δεν είμαι έτοιμη και τέτοια. Αν γίνει καμιά τέτοια πλάκα. Νομίζω όμως ότι η Ευρωλίγκα μοιραία θα πάει. Το μίνιμουμ είναι 20 ομάδες. Το μίνιμουμ. Για όσους δεν παρακολουθούν την ηθισιογραφία, πράγμα πολύ λογικό, το Λονδίνο μας χαιρέτησε. Δεν υπάρχει Λονδίνο. Αλλά θα υπάρχει πάντα η λογική του ότι χρειαζόμαστε ένα πάτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αγορά. Ναι. Τώρα ποιο θα είναι αυτό και πότε θα εμφανιστεί. Και πώς θα προκύψει κτλ. Είναι άλλη συζήτηση. Στο Λονδίνο η εταιρεία που η ιδιοκτήτριά του, η 777 που ήταν και η ιδιοκτήτρια της Λίγκας, η εταιρεία πάει η Aftandre από ό,τι φαίνεται το Fund. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ποδοσφαιρικές ομάδες που έχει, γιατί έχει πολλές. Και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Πήγε να πάρει την Everton, εκεί έγινε τον Μπραβ. Επομένως. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα αντέχει για ένα-δύο χρόνια ακόμα χωρίς επέκταση. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα αντέχει. Τώρα, το τι θα γίνει από εκεί και πέρα στο μέλλον με το Ντουμπάι.
Ναι, με αυτή την ιστορία τώρα. Που πήρε μία αναβολή. Okay, ναι. Με τους Ρώσους. Και με τις ομάδες που μοιραία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθούν στην Ευρωλίγκα ακόμα και αν τώρα είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή, εγώ στο μέλλον δεν μπορώ να φανταστώ τη Βαλένθια εκτός Ευρωλίγκας. Δηλαδή, δεν μιλάω απλά να πέσει στην Ευρωλίγκα. Με το καινούργιο γήπεδο, μπράβο, ναι, ναι. 16.000 θέσεων, το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ευρώπη, αρχιτεκτονικό θαύμα, ωραία πόλη, ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος της Ισπανίας από πίσω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάνουν υπομονή, δεν καίγονται να ρίξουν λεφτά τώρα, όταν θα έχουν γήπεδο 16.000 θέσεων και θα θέλουν να πουλάνε εισιτήρια. Άλλο επίπεδο, θα πούνε, παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε εμείς εδώ με τις 16.000 θέσεις. Και πρόσεξε, να είμαστε εμείς εδώ και η Μπαρσελόνα να παίζει σε γήπεδο παράνομο. 6.500 θέσεων. Και η Μονακό να παίζει στις 1.000 θέσεις. Τη Μονακό δεν θα τη φέρω σαν παράδειγμα, γιατί η Μονακό δεν έχει πολίτες συμβόλαιο. Η Μονακό μη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ακόμα και τώρα, έχοντας μία θέση από το EuroCup. Δηλαδή, θεωρητικά η Μονακό, όχι θεωρητικά, πρακτικά, η Παρή και η Μονακό, αν του χρόνου δεν μπουν στα play-off, χρειάζονται wildcard. Και με δεδομένο ότι από πίσω έρχονται μια πολύ δυνατή Βαλένθια στο EuroCup, μια πολύ δυνατή Turk Telekom, περισσότερο από την Besiktas. Νομίζω ότι η Turk Telekom θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική και δεν είναι και ομάδα της Κωνσταντινούπολης, είναι ομάδα της Άγκυρας. Οπότε αυτό ενδιαφέρει τους Τούρκους. Ναι, αλλάζει. Και θεωρητικά υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να μην τις παίρνει το μάτι μας τώρα, αλλά έχουν δημιουργήσει μια βάση για να έχουν σταθερή παρουσία στο μέλλον στη Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα γελάσετε γιατί ας πούμε, θα πούμε εδώ, ας πούμε, δεν μπαίνω πάω και ο Άρης κτλ. Η Κλουζ μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα γήπεδο 10.000 θέσεων που είναι σχεδόν μόνιμα sold out, είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι πολύ σοβαρή ομάδα, έχει πολύ σοβαρό προπονητή. Προσπαθούν να πάρουν ακόμα καλύτερους παίκτες από αυτούς που είχαν. Κάναμε μια εκπληκτική χρονιά στον BCL, κάναμε μια πάρα πολύ χρονιά στο EuroCup. Αν τους δοθεί ευκαιρία και τους ευνοήσουν τα αποτελέσματα και βρεθούν, ας πούμε, στον τελικό, δεν θα διχαρίσουν τη θέση. Δεν θα πούνε, α, εμείς δεν μπορούμε. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα, γιατί εδώ μιλάμε πια και για γεωπολιτικά προβλήματα, της Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Η οποία Χαποέλ Ιερουσαλήμ, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει την ίδια ιδιοκτησία με τους Ντάλλας Μαβέρικς. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ έφυγε. Χαποέλ Ιερουσαλήμ, με συγχωρείτε, έχει επηρεάσει αγγλική έκδοση. Έφυγε από τον BCL, πήγε στο EuroCup και κοιτάζει σαφέστατα την Ευρωλίγκα. Ναι, ήταν κίνηση με νόημα. Ναι, δηλαδή, όταν έχει αφεντικό τον άνθρωπο που θεωρητικά θα διαδεχθεί τον Κιούμπαν, γιατί είναι και πιτσιρικάς ο ιδιοκτήτης, είναι 29, κάτι τέτοιο, ούτε νομίζω δεν έχει κάνει λιανταρίσει. Ναι, είναι μικρός, ναι. Λοιπόν, όταν αυτός, ας πούμε, θέλει να βρεθεί στο NBA και κατά μία να μάθει και εδώ, δεν τον ενδιαφέρει να μάθει στον BCL ή στο EuroCup, θέλει να μάθει στην Ευρωλίγκα. Επομένως, τη βλέπω αναπόφευκτη την επέκταση, απλά λόγω των συνθήκων που υπάρχουν τώρα με την κατάσταση στο Ισραήλ, με την κατάσταση στην Ουκρανία, με τους Ρώσους εκτός, με τους Ισραηλινούς μάλλον να παίζουν και πάλι στο Βελιγράδι αλλά να θέλουν να γυρίσουν στο Ισραήλ, μόνο αυτοί θέλουν, κανένας άλλος δεν θέλει. Με το Ντουμπάι να βρίσκεται στο μετέχμιο, να υπάρχει γκρίνια από τη Μακάμπη που αρχικά το είχε φέρει για να μπει στη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια ανακοτοσούρα που καθυστερεί την επέκταση. Αλλά είναι θέμα χρόνου να γίνει επέκταση. Χρόνου. Όπως και το NBA δεν γίνεται να μην έχει ομάδα στο Las Vegas και στο Seattle. Αυτά είναι η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, ναι. Θεωρούμε ότι είναι, πλέον, είναι εύκολη ανάγνωση ότι ακούμε, αλλά ναι. Δηλαδή, είναι και το, ναι, το αναμενόμενο. Δηλαδή εδώ δεν συζητάμε για το αν υπάρχει καπνός και υπάρχει φωτιά για τέτοια πράγματα. Το Las Vegas έχει ομάδα WNBA ναι, που είναι πολύ καλή. Ναι. Έχει γήπεδο. Γήπεδα. Πήρε το τυράκι τώρα με το κύπελο, το οποίο θα γίνει σταθερά στο Las Vegas. Και το Seattle είναι το Seattle. Δηλαδή είναι, ξέρεις, εμείς έχουμε και την αίσθηση, προφανώς το NBA είναι τεράστιο. Δεν το συζητάμε, δεν θέλω να πω ότι το NBA δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε, είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Αλλά δεν είναι όλο το NBA ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να είσαι η ομάδα που έχει έδρα το Seattle και να είσαι Sonics, και να είσαι η Thunder στην Oklahoma City. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Seattle και Oklahoma City.
Δηλαδή είναι σαν να συγκρίνουμε τη Θεσσαλονίκη με το Άργος. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται το Las Vegas, τώρα που νομιμοποιήθηκε και το στοίχημα, να μην έχει ομάδα NBA. Είναι κάποια πράγματα που για μας φαίνονται περίεργα και είναι αυτονόητα. Με LeBron πρόεδρο. Και θα τους βολέψει, θα τους βολέψει πολύ αυτό που πήγαμε στο σενάριο. Γιατί όχι. Συγγνώμη. Το σενάριο να εμπλακούν superstars του σήμερα σε ομάδες του αύριο, όπως Durant, LeBron κτλ. Είναι τέλειο, δεν το συζητάμε καν. Ναι. Τώρα που είπες Reddick, τι φάση. Είστε fans των Lakers, ok. Τι είναι αυτό. Έτσι πρέπει να το κλείσουμε. Κανονικά πρέπει να φύγω εγώ την ώρα που το σκέφτεστε, την ώρα που απογοητεύεστε. Εγώ ρώτησα και τον coach. Εγώ είχα πει σε ένα επεισόδιο πριν λίγο καιρό, είχα πει στον Γιώργο ότι είναι η πιο αστεία ομάδα του NBA οι Lakers. Είναι, και δεν είχε γίνει καν αυτό με τον Reddick. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα και δραματική ομάδα. Ωραία, εντάξει. Δηλαδή, και όπως γίνονται όλοι, είναι πιο hot seat. Όχι, είδες τώρα, βγήκε και σειρά για τους Clippers, παρότι παίζει ο Larry Fishburne, είναι β'. Για τους Lakers βγήκε μια σειρά που δυστυχώς σταμάτησε σε λάθος ύπνο. Κάτι πρέπει να γίνει να συνεχιστεί. Δυστυχώς σταμάτησε. Δεν γίνεται να σταματήσει με νίκη της Βοστόνης. Και με Πούρο τώρα, Ρέντ και τα λοιπά. Ο Χριστός και η Παναγία. Και έχουν βγει και 3 ντοκιμαντέρ ταυτόχρονα. Τα οποία υπόθεται είναι πιο σοβαρά γιατί όντως η αλήθεια είναι. Και μια που εγώ δεν ήμουν, να καταθέσουμε τη λύπη μας και τα συλληπιτήρια. Ποια συλληπιτήρια. Όντως. Επειδή ζούμε σε μια εποχή εύκολης διασημότητας, κάθε λίγο και λιγάκι ένας διάσημος ή διάσημος, ας πούμε, μας αποχαιρετά. Η απώλεια του Jerry West για το NBA και για τον μπάσκετ γενικότερα δεν είναι απλή υπόθεση. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν άτυχος ως παίχτης γιατί τράκαρε πάνω στη δυναστεία των Celtics στη δεκαετία του 60, πήρε την εκδίκησή του όντας πιθανότατα ο μεγαλύτερος παράγοντας του NBA. Δημιουργώντας δυναστείες. Ναι, και όχι μόνο μία, και σε πολλές πόλεις. Ναι. Μπράβο, και πραγματικά ο μεγαλύτερος αξιολογητής ταλέντου που υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, ο τρόπος που έβλεπε τον μπάσκετ και τους παίχτες ο Jerry West είναι αδιανόητος. Ήτανε πρότυπο για πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί τον αδικεί κατάφορα η σειρά που κατά τα άλλα είναι εκπληκτική του HBO γιατί. Ποτέ δεν είχε θέμα αλκοολισμού. Τον παρουσιάζει. Ναι, δηλαδή, εκεί παίρνει μια ελευθερία σε σχέση με το πώς τον είχε περάσει ή τα από τους Celtics και το πάει πολλά βήματα παρακάτω. Ο Jerry West ποτέ δεν είχε θέμα αλκοολισμού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σωστό. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο για την προσωπικότητά του και τώρα ξέρεις που περνάνε τα χρόνια. Μερικές φορές είναι εύκολο να ξαναγραφτεί η ιστορία και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Ωραία. Αυτό στη δικιά του περίπτωση λοιπόν δεν ισχύει. Αλλά όντως οι Lakers τις κόντουσαν από νόπερα. Και εντάξει, εγώ πιστεύω την κάνουμε την εκπομπή πριν τον draft, θα τον πάρουν τον Μπρόνι. Ναι, και το εγώ καταλήγω. Ναι, και εγώ και καταλήγω. Θα τον πάρουν τον Μπρόνι. Αυτό εκεί καταλήγω. Παρότι δεν το φωνάζουν, στο τέλος θα δεις που θα τον πάρουν. Άρα δεν μου σχολιάζεται κάτι άμεσο για Reddick. Εντάξει. Καλά, κοίτα, εκτός ότι στο παρκέ φαίνονται όλα, εγώ η πρώτη μου αίσθηση. Είναι ότι δεν θα το πάω στο να δοκιμάσει έναν άπειρο προπονητή στη Σάρλοτ. Δοκίμασέ τον σε μια rebuilding ομάδα, όποιαν είναι. Οι Lakers, με το προσωπικό που έχουν, με το roster που έχουν, άσχετα αν είναι καλό ή κακό, ο τρόπος που είναι χτισμένοι δεν είναι σε rebuilding mode. Δοκιμάζει έναν τέτοιο προπονητή. Είδαμε και το παράδειγμα του Νας, πάλι με αστέρες, στο Brooklyn. Ναι. Έχω την αίσθηση, ακόμα και αν είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Στο LA λένε ότι έχει πατράιλ material. Ο πατράιλ όταν ανέλαβε τους Lakers εκεί στις αρχές του 80 ήταν assistant. Όχι, εκεί η σειρά του HBO είναι απόλυτα ακριβής για το τι ήταν ο πατράιλ. Πριν δημιουργηθεί ο μύθος με τα κουστούμια. Ναι, σωστό. Μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει μπάσκετ, να παρακολουθεί μπάσκετ, να αναλύει 25 ώρες τη μέρα, δεν ξέρω. Η πρώτη μου αίσθηση είναι πολύ απλά, πολύ, πολύ ανθρώπινα, όχι μπασκετικά, ότι αυτό είναι ένα είδος ασέβειας. Σε καλούς προπονητές. Που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Να σου πω κάτι, πολλοί προπονητές το έχουν πει αυτό. Εγώ περιμένω να δω ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι του προπονητικού team. Επίσης είναι πολύ βασικό, σαφώς, ναι, διότι είναι πολύ σημαντικό. Στην Αμερική είναι η πιο μεγάλη επιρροή. Μπορεί να υπάρχει ένας ποιόδης προπονητής. Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί. Πιο πολύ μου φαίνεται σαν μήνυμα ότι σκουπίστηκα όλο το προπονητικό των Lakers
και φύγανε και άνθρωποι που έχουν προσωπική σχέση με τον Λεμπρόν. Ναι. Άρα έχουμε τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο background. Και ο Χάντι είχε γκρινιάξει, ναι, λίγο ότι θα ήθελα τη θέση, ναι, αν είναι διαθέσιμη. Ο Χάντι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο καλύτερος προπονητής ατομικής βελτίωσης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έχει αδερφική σχέση με τον LeBron James και θα τον δούμε και στο σεφ, στο φινάλι του καλοκαιριού, γιατί έρχεται πια στα μέρη μας. Ναι, σωστό. Κάπως έτσι είχαν έρθει 2-3 Laker και κάναν προπόνηση στο σεφ. Ο Vanderbilt, ο Χατσιμούρα, ναι. Σωστό. Πέρυσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Γι' αυτό είχε και λογική το ότι θα πηγαίνανε σε μια εντελώς διαφορετική λύση και σε ένα προπονητή κολεγίου. Ο προπονητής κολεγίου μας τελείωσε νωρίς και το συμφωνώ απόλυτα. Το λέγει αυτό παλιά ένας προπονητής, ότι υπάρχουν ομάδες που δεν χρειάζονται προπονητή, χρειάζονται θηροδιαμαστή. Δηλαδή, εμένα ο Ρίντεκ δεν με ενδιαφέρει πόσο καλός προπονητής είναι, γιατί δεν είναι προπονητής, θα γίνει. Σωστό. Δεν με ενδιαφέρει επίσης αν ξέρει ή δεν ξέρει μπάσκετ. Ξέρει μπάσκετ, το είδαμε στα podcast. Και είσαι ηλίθιος άμα πιστεύεις, ας πούμε, ότι ο Ρίντεκ δεν ξέρει μπάσκετ, ναι, 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 και ήταν απλά ένα. Όχι, όχι, σαφώς, ή ότι απλά ξεπατικώνει. Ναι, ναι, δεν είναι. Δεν συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί ο Ρίντεκ την ομάδα. Και αν αυτός που πραγματικά διαχειρίζει την ομάδα, γιατί το λέμε μας στην Ελλάδα και το μάθουμε κανένα, ο Λεμπρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα το δούμε στο σύριο στα επόμενα 30 χρόνια. Θεωρώ ότι, μπράβο, ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχει ο άγνωστος πόλεμος με τη Τζίνι Μπά στη μέση, Ρομπ Πελίνκα, Λεμπρόν Τζέιμς, πρέπει να γίνεται και γυναίκα... της Μουρλής από πίσω. Και γυναίκα Ραμπίδη. Ναι, 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 και γυναίκα και... Ράμπης, είναι μαζί με τη Τζίνι Μπά. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχουμε μάθει ούτε το ένα εκατοστό από τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εννοείται, όχι, εννοείται. Οι κινήσεις των Lakers συνεχώς, η μία είναι σαν να νερεί την άλλη. Είναι προφανές ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις, για να το πούμε ευγενικά. Τώρα, αν από αυτό το πράγμα προκύψει κάτι καλό ή όχι, θα φανεί. Φέτος είχαμε, θα πάρουμε τρίτο start. Όχι, θα πάμε να ενισχύσουμε το βάθος. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε αν είναι ο Τρέγιαν διαθέσιμος ή ο Μίτσελ. Τώρα, χθες βγήκε πάλι μία αυτή ότι δύο στάρ έχουν καταλήξει ότι χρειάζονται ένα στάρ ακόμα. Ναι. Δεν βγαίνει άκρη. Δηλαδή, και ξέρεις τι γίνεται, και αλλού γίνονται αυτά. Αλλά επειδή είναι Λος Άντζελες και είναι Lakers. Τα φώτα όλα πάνω, εντάξει. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Όπως και να έχει, είτε Ευρωλίγκα είτε NBA, το μπάσκετ είναι αυτό, είναι ένα. Αυτό μας αρέσει. Πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Εδώ έχω την μπάλα, την οποία θυμίζω πάλι θα την έχουμε giveaway σε λίγες μέρες με την υπογραφή του Dominic Wilkins στο Instagram του Eurohoops Greece. Ενώ είναι ακόμα Ιούνιος, μου φαίνονται όλα τόσο σύντομα, οπότε πάλι θα έχουμε σεζόν που θα έρθει αμέσως και NBA και Ευρωλίγκα. Όχι, θα έχουμε ένα και... κανονικό Αύγουστο, μετά από χρόνια νομίζω. Περίμενε, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο. Αν μπορεί βέβαια ένα subscribe στο κανάλι του NBA Podcast, για το... που έχουμε και όλο το υλικό για το NBA. Όχι. Σιγά σιγά όλο το υλικό του NBA θα πηγαίνει εκεί. Αυτό. Και υποσχόμαστε ότι θα είναι και πλήρως εξελινισμένο. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.